θυμάστε την υπέρβαση και αν θέλετε μάλλον την έστω άμβληση, ας το πω καλύτερα, του προβλήματος. Όχι τη λύση. Κανείς. Βγαίνει για παράδειγμα ο απερχόμενος πρωθυπουργός, αυτός ο, μη τον ονομάσω, δεν ξέρω, συναγωνίζεται στην Αχριστήλα με τον Γεωργάκη του Παπανδρέου, ο κύριος Παπαδήμος, το Αχριστήλα σε εισαγωγικά, γιατί οι άνθρωποι είναι χρήσιμοι για αλλού, όχι για τον ελληνικό λαό. Παπανδρέου Παπαδήμος ήταν χρήσιμοι και πολύ σωστοί, αλλά όχι για τα συμφέροντα του ελληνικού λαού, για τα συμφέροντα άλλων. Αυτός λοιπόν ο κύριος φύγε, ακόμη και κατά την έξοδό του από του Μαξίμου, έκανε ζημιά στη χώρα. Βγήκε και είπε ότι κινδυνεύουμε και είμαστε πρώτων πυλών να βγούμε από το ευρώ. Και αμέσως οι αγορές ξεσκίστηκαν. Τα χρηματιστήρια κατέρευσαν. Ακολούθησε το άλλο αμίμητο του έτερου Καπαδόκη, του μεγάλου πολιτικού, του κυρίου Στρατούλη, του ΣΥΡΙΖΑ, ο οποίος είπε έχουμε εθνικό πλούτο στις τράπεζες από τα λεφτά των ανθρώπων. Για να γκρεμιστεί και ακόμη μια φορά το σύστημα. Δηλαδή, με αυτούς τους πολιτικούς, κυρία μου, εγώ ως δημοσιογράφος, πρέπει να είμαι αισιόδοξος και να σας μεταφέρω αισιόδοξα μηνύματα. Όχι. Με ποιον πολιτικό? Με τον Αλέξη, που πάει στην Ευρώπη και μας κάνει ρεζίλ διεθνώς. Θα μου πείτε, και ο Γεωργάκης που πήγαινε στην Ευρώπη, τι μας έκανε? Όταν πήγαινε να πει για δημοψήφισμα κατόπιν εορτής, ρεζίλ δεν μας έκανε? Και τον τιμούσε η Μέρκελ. Τέλος πάντων, για να ολοκληρώσω τη σκέψη μου, δεν φαίνεται τουλάχιστον προς το παρόν κανένα σημείο ανάκαμψης ή έστω κανένα σημάδι που να δηλώνει, να προϊονίζει μια απαρχή, μια καινούργια φετηρία, για να ξαναπατήσουμε στα πόδια μας και να κάνουμε νοχελικά έστω πλην βήματα για την ανάπτυξη. Δεν θέλω όμως να σας μαυρίσω την ψυχή. Εγώ πρέπει να παραθέσω γεγονότα και να κάνω το σχολιασμό μου. Θέλουμε πολλές φορές να πούμε τα πράγματα με το όνομά τους. Αλλά υπάρχουν και κάποια πράγματα που λόγω διακριτικότητας δεν μπορούμε να αναφέρουμε. Κάποια στιγμή όμως πρέπει να τα πούμε όλα ξεκάθαρα με το όνομά τους και ο καθένας να αναλάβει τις ευθύνες του. Την ίδια στιγμή που πάμε σε εκλογές και ακούμε διάφορα σενάρια, υποσχέσεις από νέες συνεργασίες, κανένας, μα κανένας κυρία μου, δεν κάνει κουβέντα για το τι πρωτοβουλίες προτίθεται να αναλάβει ώστε να ξεκινήσει να κουνιέται αυτό το πράγμα που λέγεται αγορά. Καμία αναπτυξιακή δομή. Καμία αλλαγή. Πουθενά. Δηλαδή την ίδια στιγμή που μιλάμε μόνιμα για εκλογές, για το αν ο Μάντατζη θα πάει στο Πασόκ ή ο Ιλχάν θα πάει στη Δημάρ, για το αν θα είναι πρώτος ο Κοντός ή η κυρία Ανδρέου στο ψηφοδέλτιο στη λίστα της Νέας Δημοκρατίας και όλα αυτά τα πράγματα που μας απασχολούν καθημερινά, την ίδια στιγμή λοιπόν που γίνεται αυτός ο λόγος, κανένας δεν λέει τι στην ευχή θα κάνει, τι πρωτοβουλίες θα αναλάβει για να πάρει μπροστά αυτή η έρμη αγορά να κινείται. Και δεν αναφέρομαι στον Παπουτσά ή τον Χρυσοχώρο τον απέναντι μου. Αγορά σημαίνει όλοι μας. Τι θα δώσει δηλαδή, τι θα ρίξει στην πιάτα για να μπορέσει να έχει ο καταναλωτής χρήματα στη τσέπη του, να μπορέσει να τα τζιράρει στην αγορά για να βγάλει και ο έμπορος, ο επαγγελματίας, ο ιδιώτης, να βγάλει ο υπάλληλος, ο εργαζόμενος και να μείνουν και τα ρέστα για το κράτος για να τα πάρει ο συνταξιούχος και ο δημόσιος υπάλληλος. Κανένας. Το έχετε ακούσει? Πουθενά. Όχι. Όλοι μιλάνε για τα προσωπικά ή μικροκομματικά, μικροπολιτικά τους συμφέροντα. Κανένας δεν μιλάει για αυτόν τον έρημο τον πολίτη. Θέλω να ρωτήσω, με αφορμή τη στασιμότητα που υπάρχει πλέον στον χώρο του φαρμάκου,
και όλα αυτά τα οποία συμβαίνουν, τα τραγικά στον χώρο της υγείας. Το Σοκράτη τον Ξυνίδη. Και απευθύνομαι σε αυτόν. Γιατί θυμάμαι τα λόγια του, ότι στήριξε με όλες του τις δυνάμεις τον Γιώργο Παπανδρέου και εν συνεχεία παρέμεινε με ιδιαίτερη ικανοποίηση στην κυβέρνηση Παπαδήμου, τονίζοντας ότι θα τη στηρίξει με όλες του τις δυνάμεις για να μπορέσει να υλοποιήσει το έργο εφοετάχθη, για το οποίο δηλαδή, για το συγκεκριμένο έργο για το οποίο θεσπίστηκε, τοποθετήθηκε μάλλον εκεί. Ποιο ήταν το έργο λοιπόν της κυβέρνησης Παπαδήμου? Ήταν η ολοκλήρωση του PSI, του κουρέματος δηλαδή του χρέους μας και συγχρόνως των ομολόγων, και η αναδιάρθρωση των τραπεζών. Και θέλω να ρωτήσω σήμερα τον συντοπίτη μου, τον Σοκράτη Ξυνίδη, που στήριξε με όλες τις δυνάμεις αυτό το έργο της κυβέρνησης Παπαδήμου. Άρα είναι συμμέτοχος άμεσα σε αυτό το έργο που ολοκληρώθηκε τελικά, όπως ολοκληρώθηκε. Τα εκατομμύρια που κουρεύτηκαν από το χρέος και τα παρουσιάσαν ως μέγα επίτευγμα, ποιοι τα χάσαν? Κάποιοι τα χάσαν. Δεν μπορεί να μας τα κάνει δώρο, γιατί έτσι το εμφανίζεται, ότι οι μεγαλόκαρδοι δανειστές μας δέχτηκαν να κουρευτεί το χρέος μας. Αληθεύει, κύριε Ξυνίδη, ότι περίπου 80 δισεκατομμύρια από αυτά που θα ξαναδανειστούμε και θα τα χρεώσουμε στα παιδιά μας θα τα πάρουν οι φυγόμενες τράπεζες από το κούρεμα των ομολόγων και μόνο αυτές? Άρα λοιπόν τα κουρεύουμε, καλύπτουμε τις τράπεζες, αφήνουμε εκτεθειμένους τους ιδιώτες και φυσικά το κόστος το πληρώνει, φίλε Σοκράτη, εγώ και εσύ. Γιατί μας κουρεύουν τα ταμεία μας χωρίς να μας ρωτήσουν. Αυτό είναι ληστρική απόφαση, δηλαδή να ομολογοποιήσουν τα αποθεματικά των ταμείων, στη συνέχεια να τα κουρέψουν το 50% και να μην έχω να πάρω εγώ αύριο σύνταξη την οποία πληρώνω σήμερα. Καλύπτεται το πισινό, την πισινή αν θέλετε, των μεγαλοκαρχαριών με δανεισμό της χώρας από τους τοκογλύφους μας, και βγαίνετε στον κόσμο ανεδέστατα και λέτε ότι ήταν μεγάλη επιτυχία το PSI. Και κανένας δεν μιλάει. Αν είχε συμβεί πουθενά άλλο αυτό, δηλαδή φανταστείτε να αποταμιεύω εγώ τον ιδρώτα μου σε ένα κουμπαρά, όπου κουμπαράς βάλτε ασφαλιστικό ταμείο, δουλεύω και πληρώνω πέραν του δέοντος, από 300-400 έως και 1500 ευρώ το μήνα πληρώνουν ασφαλισμένοι στα ταμεία τους, χωρίς να παίρνουν τα αποδοτικά του το 1 τέταρτο, για να έχεις κάποια στιγμή ένα αποθεματικό το οποίο θα το πάρεις στα γεράματά σου αν ζήσεις. Και έρχεται κάποιος, σου σπάει τον κουβαρά και σου παίρνει τα μισά. Αυτό κάνατε. Αυτό έκαναν. Πήραν τα μισά χωρίς να ρωτήσουν τον ιδιοκτήτη του κουβαρά. Πώς λέγεται αυτό? Κλοπή. Ληστεία. Έτσι λέγεται. Ο Σοκράτης Ξυνίδης είναι και νομικός και θα καταλαβαίνει τι εννοώ. Έτσι λοιπόν ήρθε η κυβέρνηση Παπαδήμου, έσπασε τον κουμπαρά μας, πήρε τα μισά χωρίς να μας ρωτήσει και διατείνονταν στη συνέχεια και δημόσια βαυκαλίζονταν, και όπως τότε ο κύριος Βενιζέλος που ήταν και υπουργάρα οικονομικών, ότι πέτυχαν την μακροημέρευση του χρέους, την αναδιάρθρωση του χρέους και το τρομερό PSI, καλύπτοντας μόνο τους ισχυρούς, αφήνοντας εκτεθειμένους όλους τους ασφαλισμένους, όλους εμάς. Επιδέχομαι ψέματα. Διάψευση, συγγνώμη. Επιδέχομαι διάψευση. Αν δεν έγινε έτσι το πράγμα. Αν γινόταν λοιπόν σε οποιαδήποτε άλλη χώρα, ο κόσμος, οι λαοί, άλλοι λαοί, θα είχαν πάρει τα όπλα. Όχι μόνο δεν θα είχαν βγει στους δρόμους. Θα είχαν πάρει τα όπλα. Και εδώ ανεχόμαστε ακόμη να γίνονται προεκλογικές συγκεντρώσεις. Αυτή είναι η διαφορά μας.
Είχα πει προηγουμένως για την υγεία. Τα ίδια πράγματα για την παιδεία, τα ίδια πράγματα για την κοινωνική πρόνοια, όπου εκατοντάδες χιλιάδες, δεκάδες χιλιάδες μάλλον δικαιούχοι της πρόνοιας παραμένουν πλέον εκκρεμείς, γιατί ξέρετε που πάνε κατά διαόλου όλα τα προγράμματα της κοινωνικής πρόνοιας. Άρα πάβουμε να είμαστε εκτός από κράτος δικαίου, κράτος κοινωνικής πρόνοιας. Πάβει να είμαστε ουσιαστικά ένα κράτος που να λειτουργεί θεσμικά προς όφελος των πολιτών του. Όταν όλα τα συστήματα, το ένα μετά το άλλο, καταραίουν. Έχουμε βέβαια και τα λεγόμενα εθνικά μας θέματα. Κοιτάξτε, θεωρώ την κυβέρνηση Σιμίτη και τον ίδιο και τα στελέχη του την απαρχή της καταστροφής μας. Βασικός εθνικός στόχος του Σιμίτη ποιος ήταν? Η ένταξή μας στην ΟΝΕ, η καταστροφή μας τότε. Γιατί αν ήμασταν εξ αρχής έξω από την ΟΝΕ, τώρα δεν θα αντιμετωπίζαμε αυτό που αντιμετωπίζουμε τώρα. Θα κάναμε μια υποτίμηση, θα κόβαμε χρήμα και θα προσπερνούσαμε τη Σκόπελο, όπως έγινε και επί Παπανδρέου, Ανδρέα. Δύο φορές κάναμε υποτίμηση. Αλλά σταθήκαμε στα πόδια μας. Μας έμπασε στην ΟΝΕ, μας χρήσωσε το χάπι, μας άλλαξε το νόμισμα και ουσιαστικά μας έδωσε την πρώτη κλωτσιά για την καταστροφή. Και φυσικά να κάνουμε μια τέλεια Ολυμπιάδα. Εδώ βρακεί στον κόλλο μας δεν είχαμε να βάλουμε, συγγνώμη για τη φράση μου, θέλαμε πολυτέλειες. Με τα ξωτά βρακιά. Κάναμε μια τέλεια Ολυμπιάδα, σκορπίζοντας δισεκατομμύρια για να κάνουμε μαγκιόρα την κυρία Δασκαλοπούλου και να κάνουμε φίρμα τον κύριο Σιμίτη. Και τώρα όλη αυτή η περιουσία την οποία χρυσοπληρώσαμε, τώρα που δεν έχουμε να φάμε, τώρα που δεν έχει ο συνταξιούχος να πάρει σύνταξή του και εμείς παθαίνουμε καρκίνο για το αν αύριο είναι ανοιχτό το μαγαζί μας ή κλείσει, βλέπουμε να ερημώνουν και να πληρώνουμε για τη συντήρηση των κτηρίων της Ολυμπιάδας. Αυτά συνέβησαν τότε. Όλοι ήμασταν συμμέτοχοι τότε στο έγκλημα, γιατί τρέχαμε από πίσω τους αντί να τους φτύνουμε. Και αυτό γιατί? Γιατί δεν είχαμε σωστή ενημέρωση, κυρία μου. Γιατί δεν είχαμε σωστή ενημέρωση. Γι' αυτό είμαι υπέρ της αντικειμενικής, της έγκυρης και της έγκυρης πληροφόρησης στον κόσμο, άσχετα αν αυτό πονάει, άσχετα αν αυτό αρέσει ή δεν αρέσει. Αν βρισκόμαστε εν μέσω μιας καταστροφής, δεν μπορεί να πει ο δημοσιογράφος ότι πάμε καλά. Δεν είναι καταστροφολόγος ο δημοσιογράφος. Είναι καταστροφής αυτοί που οδήγησαν τη χώρα εδώ που την οδήγησαν. Και αυτοί που συντηρούν εμπράγματα αυτή την καταστροφή. Δεν θέλω να απενοχοποιήσω κανένα. Και να σας πω και κάτι. Και η δικιά μας η Φάρα, οι δημοσιογράφοι και ιδιαίτερα οι μεγαλοδημοσιογράφοι είναι συνένοχοι στο έγκλημα. Δημοσιεύω αύριο στη Θράκη μια πολύ, έτσι, πολύ σωστή άποψη που τσίμπησα στο διαδίκτυο και που αναφέρεται στους μεγαλοδημοσιογράφους της Αθήνας. Για να μην νομίζετε δηλαδή ότι προσπαθώ να απενοχοποιήσω τη δικιά μας την οικογένεια, ας το πούμε έτσι. Πάμε στα δικά μας, στα πιο δικά μας. Οι λίστες ανακοινώνονται μέχρι τη Δευτέρα. Ήδη έχουν διαρρεύσει πολλά ονόματα. Να σας πω κάτι. Πόσο με ενδιαφέρει ποιος θα είναι πρώτος ή δεύτερος. Ή τρίτος ή τελευταίος. Πλέον ο κόσμος δεν ψηφίζει πρόσωπα, ψηφίζει κόμματα. Ψηφίζει συνεργασίες, ψηφίζει συσχετισμούς πολιτικών δυνάμεων, όχι για ιδεολογίες. Εδώ θα δούμε για ακόμη μια φορά το Μαρκίσιο Ντεσάντου με το Χίπι, το Φωνιά με το Θύμα Αγκαλιά, όπως έλεγε και ο Νιόνιος. Θα δούμε ακραίους ιδεολογικά χώρους να ενώνονται προς χάριν τάχα μου η ουσία κάποιων πραγμάτων. Στη δικιά μας τη διακριτικότητα και την ευχέρεια είναι να καταλάβουμε ποιος μας δουλεύει, ποιος θα παίξει μπάλα, ποιος θα βοηθήσει δηλαδή τη χώρα και ποιος θα κάνει το κομμάτι του. Αυτό είναι μια άλλη ιστορία. Διάβασα κάπου και τελειώνουμε αυτό. Ότι η βενζίνη, λέει, στην Ξάνθη έχει πάρει την Κατιούσα. Ότι φθηναίνει η βενζίνη. Ρε γαμώτο, έχω πρεσβειοποία, αλλά μίωψ δεν ήμουν. Μπορώ δηλαδή φορώντας τα γυαλιά μου να δω και μακριά, να δω και κοντά. Πάω να δω λοιπόν πόσο πάει η βενζίνη και βλέπω όντως μια πτώση
0,7 λεπτά. Ούτε καν 10. Ή κάνω λάθος. Ή 0,07 λεπτά. Ή 0,007 λεπτά. Τέλος πάντων, μια ανεπαίσθητη πτώση. Τη στιγμή που η βενζίνη εκτινάχθηκε από το 1 ευρώ στο 1,70, δηλαδή 70% επάνω, μέσα σε λιγότερο από 1,5 χρόνο. Και βγήκαμε να πανηγυρίσουμε γιατί πέφτει η βενζίνη στα 7 λεπτά. Γιατί δεν μιλάτε, ρε παιδιά, για το πετρέλαιο, το θέρμανσης. Ο καιρός ακόμα μας θυμίζει τον χειμώνα. Και ο Σονούπο, Οκτώβρης κοντά είναι. Θα χρειαστεί να βάλουμε ένα 40. Και κάντε θέμα τα 7 λεπτά που έπεσε η τιμή της βενζίνης για να κάνετε μάγκα ποιον. Του Παπαδήμου, πάει αυτός, έφυγε. Οι υπηρεσιακοί δεν έχουν ανάγκη από διαφήμιση. Αλλά όχι ότι έγινε κάτι σημαντικό που έπεσε 7 λεπτά η βενζίνη, μην τρελαθούμε τελείως. Η βενζίνη πιο ακριβή στον κόσμο σε σχέση με τα εισοδήματα των Ελλήνων πολιτών, δεν υπάρχει πιο ακριβή βενζίνη στον κόσμο από την Ελλάδα. Και δεν φταίνε φυσικά οι βενζινοπόλεις γι' αυτό. Έτσι, ξέρουμε ποιοι φταίνε. Οι ταβατζίδες που είναι παντού, που τους διατηρούμε και τώρα ακόμη. Έτσι, για να μην ξεχνιόμαστε. Και αυτά έτσι ως απάντηση σε κάποια πράγματα που λέγονται και με τα οποία διαφωνώ κάθετα φυσικά ως προτεραιότητες. Τέλος, συζητώντας με έναν επιχειρηματία, ξανθιώτη, πετυχημένο, ο οποίος θέλει να δραστηριοποιηθεί και στο εξωτερικό, με εξαγωγική δραστηριότητα, μαθαίνω για ακόμη μια φορά ότι οι φίλοι μας οι Γερμανοί δεν θέλουν να ακούσουν ούτε για Έλληνα επιχειρηματία. Σνομπάρουν εντελώς ρατσιστικά τα ελληνικά προϊόντα και μόνο που είναι ελληνικά. Χώρια που ακούνε για Έλληνα εργαζόμενο και τον πετάνε με τις κλωτσιές, ας τα πούν αυτά οι ομογενείς μας που δουλεύουν στη Γερμανία, έχουν κάνει ένα άτυπο ρατσιστικό εμπάργκο σε οτιδήποτε ελληνικό, μέχρι και στις κρατήσεις, στις τουριστικές κρατήσεις προς την Ελλάδα. Και εδώ για ακόμη μια φορά αναδεικνύεται ο υπέρμετρος, λάθος προσδιοριστικό, ο άκρατος ρατσισμός της Γερμανίας και η εμπάθειά της απέναντι στην Ελλάδα. Δεν αναφέρομαι στο σύνολο των Γερμανών πολιτών. Υπάρχουν και πολίτες που είναι φιλέλληνες. Αλλά στην πλειοψηφία της, η Γερμανία, η κυβέρνησή της και ο λαός της είναι εμπαθής απέναντι στην Ελλάδα και τους Έλληνες. Δεν φτάνει που μας κατέσφαξαν. Δεν φτάνει που μας κατέστρεψαν. Δεν φτάνει που μας πήραν το πλούτο μας. Δεν φτάνει που συνεχίζουν να μας κλέβουν και να μας κοροϊδεύουν με σάπιο πολεμικό υλικό που αγοράζουμε και τους τα δίνουν προκαταβολικά. Δεν φτάνει που συνεχίζουν τα λαμόγια τους, της Siemens και των άλλων εταιριών τους, να λειτουργούν σε βάρος των οικονομικών μας συμφερόντων. Δεν φτάνει που μας δένουν 5 και μας παίρνουν 10 από τον ιδρώτα μας. Συνεχίζουν οι Γερμανοί που θέλουν να είναι και τα αφεντικά της Ευρώπης να μας βλέπουν με εμπάθεια και να μας συμπεριφέρονται με εμπάθεια. Μέρκελ και Σόιμπλε να μας δουν να σερνόμαστε τα πόδια τους. Είμαι απόλυτος αυτό που λέω. Και την ίδια στιγμή εντός Γερμανίας οτιδήποτε ελληνικό να το καταρακώνουν, να το υποβάζουν, να το εξευτελίζουν και να το ταπεινώνουν. Αυτοί είναι οι Γερμανοί φίλοι μας, αυτοί ήταν πάντα, αυτοί συνεχίζουν να είναι και σήμερα. Άσους χαίρονται όσοι έχουν σχέση με δάφτους και επαναλαμβάνω, επειδή έχουμε και οικογένειες ελληνογερμανικές, δεν αναφέρομαι στο σύνολο του πληθυσμού των Γερμανών, αλλά στο σύνολο σχεδόν των κυβερνήσεών τους και των πολιτικών τους απέναντί μας. Να είστε καλά. Τα λέω με τα λόγου γνώσεως. Ό,τι λέω δημόσια και αναλαμβάνω την ευθύνη των λεγόμενων μου. Να είστε καλά. Ραντεβού πρώτο Θεός αύριο γύρω στις 12:20 να είμαστε γεροί και ζωντανοί πάνω απ' όλα και να τα ξαναπούμε. Γεια σας.